Σωστά στα μάτια. Απλά το πιο δυνατό αίσθημα είναι το αίσθημα της επιβίωσης, από ό,τι ξέρεις. Το οποίο, εντάξει, προσπαθεί να σε κρατήσει στη ζωή πάντα, να επιβιώσεις, να δουλέψεις, να κάνεις κάτι τέλος πάντων για να επιβιώσεις. Το αίσθημα της επιβίωσης, έτσι, αντανακλάει στον πόλο. Αν δεν υπήρχε ο φόβος, έτσι, να μην πονέσεις, να μην υπάρχει ένα τέλος, δεν θα ήταν τόσο δυνατό το αίσθημα της επιβίωσης. Γι' αυτό αυτό το πράγμα αρχίζουν και τον νικούν οι θαραλέοι. Αυτό το πράγμα αρχίζουν και τον νικάν οι ήρωες. Αυτό το πράγμα αρχίζουν και τον νικάν οι ερωτευμένοι, οι ρομαντικοί, οι επαναστάτες. Σταματάνε και έχουν το αίσθητο της επιβίωσης τόσο πολύ γιατί κυριαρχούνται πιο πολύ από την ανώτερη ιδέα που έρχεται από πάνω. Καταλαβαίνετε ότι όποιος είναι λοιπόν σε ενθουσιασμό μεγάλο και αποκτάει μια σύνδεση για οτιδήποτε πράγμα και νομίζει, θρησκεία, ελευθερία, έρωτα, σταματάει να φοβάται για την επιβίωση. Γιατί είναι τόσο ζωντανός και την ώρα που το νιώθει που δεν τον νοιάζει ο θάνατος. Είτε από αφέλεια πες, είτε από οτιδήποτε άλλο, όλο αυτό το πράγμα σου δίνει μια πρόσκαιρη εμπιστοσύνη. Όταν αυτή την πρόσκαιρη εμπιστοσύνη την έχεις κάνει συνειδητή, γιατί είσαι συνεχώς, θα λέγαμε, σε σχέση με τον ανώτερο εαυτό σου, τότε θα δεις πόσο εύκολα το αίσθημα της επιβίωσης θα φύγει σαν συγκέντρωση, σαν εστίαση και θα αφαιθεί να λειτουργεί ακόμα μέσω του υποσυνείδητού σου και θα σου φέρει το φόντο πάλι ο ίδιος ο ενθουσιασμός και ξαφνικά κάπως θα σου έρχονται και όλα θα σου έρχονται και μην φοβάσαι, θα επιβιώσεις χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα παρά μόνο αυτό που σε ενθουσιάζει. Έτσι λειτουργεί ο μηχανισμός. Πρέπει να κλείσει το μικρόφωνο της γιατί έχει πολλά παράσιτα. Χάρτα κούρτα ακούγεται. Ναι, κάποιος να κλείσει το μικρόφωνο. Ή ο Βι Βίλας, από εκεί ακούγεται. Ναι, Σαγαρούλας, είσαι. Κλείσε λίγο το μικρόφωνο, εκτός αν θες να κάνεις ερώτηση. Το μικρόφωνο, θα με ακούς ακόμα. Ναι. Το μικρό. Είναι στην οθόνη πάνω. Μ' ακούτε οι υπόλοιποι. Ναι. Εγώ, ναι, έχω κλειστό το μικρόφωνο απλά. Ακούστε να σας πω πώς δουλεύει το φόντο του ενθουσιασμού. Είναι ακριβώς όπως μια πέτρα πέφτει πάνω σε μια λίμνη. Η λίμνη είναι πραγματικότητα. Όταν πέφτει ο ενθουσιασμός, εκείνη την ώρα κάνει τον bluff, έτσι. Και δημιουργεί, τι δημιουργεί μετά, κύματα. Που τι είναι τα κύματα στην πραγματικότητα? Μια αντανάκλαση του πλαφ που κάνει η πέτρα στο κέντρο. Όσο πιο δυνατή είναι η πέτρα, όσο πιο μεγάλο ο ενθουσιασμός, τόσο τα κύματα θα δημιουργηθούν πάνω στη λίμνη για να δείχνουν την αντανάκλαση της πέτρας. Άρα καταλάβατε ότι αν η πραγματικότητα ή το κύμα, όλο αυτό το εθερικό που ζούμε, έτσι, που μέσα δημιουργούμε πραγματικότητες, όλο αυτό το ρευστό, ο ενθουσιασμός μας βαράει σαν πέτρα. Και όσο είναι μεγάλος, εμείς μπορεί να εστιαζόμαστε στον ενθουσιασμό, αλλά όλα τα κύματα θα δημιουργήσουν ανάλογη πραγματικότητα της πέτρας, του ενθουσιασμού. Οπότε, όποιος ακολουθεί τον ενθουσιασμό του, το φόντο θα το φτιάξει ο ίδιος ο ενθουσιασμός. Δεν χρειάζεται να ασχολήσει τι θα γίνει με τα άλλα. Ασχολήσου με τον ενθουσιασμό σου και θα δεις ότι όλα θα γίνουν κάπως, μαγικά. Γιατί δεν θα χρειαστεί εσύ να ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα, γιατί η προσωπικότητα δεν είναι φτιαγμένη να ασχολείται με τόσο πολλά πράγματα. Είναι φτιαγμένη να παρατηρεί, να συγκεντρώνεται μόνο σε μερικά μικρά θεματάκια. Δεν μπορεί να τα έχει όλα κατά τον ελεγχό της. Γι' αυτό έχουμε και το τόσο μεγάλο υποσυνείδητο. Άρα καταλάβατε όλο το κλειδί τι είναι? Η εμπιστοσύνη στην πραγματικότητα, η παράδοση του ενθουσιασμού. Μα τι θα γίνει με τη ΔΕΗ, τι θα γίνει με τον ΟΤΕ, τι θα γίνει η Επανάσταση, τι θα γίνει. Και όμως θα συγκεντρωθείτε, θα φτάσετε σε εκείνη την πραγματικότητα που εσείς όταν είσαι σε ευτυχία, ακόμα και το σενάριο να μην αλλάξει, κατά κάποιο τρόπο θα παιχτούν ανάλογα σενάρια στο φόντο για να σας διατηρεί τον ενθουσιασμό, την ευτυχία. Όταν φυσικά δεν ακολουθείς τον ενθουσιασμό, τότε σε πιάνει το άγχος γιατί βλέπεις δίπλα σου τα πράγματα να μην πηγαίνουν ανάλογα του ενθουσιασμού σου. Γιατί απλά εσύ δεν είσαι στον ενθουσιασμό. Και όπως λένε μερικά channeling στη Δίνη, στο τέτοιο, ξέρω εγώ, που έχετε ακούσει που λένε μερικά channeling. Να είσαι στο. Κάπως το λένε τώρα. Φαίνεται Δίνη μεταφράζεται στα ελληνικά. Τρόβιλο. Ποιο? Τρόβιλο, κάτι το τρόβιλο. Ναι, κάπως έτσι το λένε στα αγγλικά. Εννοούν αυτό το πέρα το πράγμα, στο vortex, το vortex. Δηλαδή τι εννοούν, ακριβώς αυτό που σας λέμε εμείς, να είσαι στον ενθουσιασμό. Όταν είσαι στον ενθουσιασμό, ακόμα και το φόντο, όλη η πραγματικότητα θα λέγαμε πηγαίνει ανάλογα ώστε να σας δίνει τη δύναμη να συνεχίσετε τον ενθουσιασμό σας. Και αυτό είναι όλο το κλειδί που ο άλλος λέει, καλά, πώς θα γίνει? Φυσικά το μυαλό μας έχει μάθει έτσι και λέει, μα πώς θα γίνει? Είναι δυνατόν να πηγαίνω εγώ δεξιά, να μου φτιάξει το αριστερά? Ναι.
Είναι δυνατόν εγώ όταν μου λείπουν λεφτά να κοιτάξω εγώ κάτι άλλο που με ενθουσιάζει και να μου έρθουν τα λεφτά? Θα σου έρθει πληρότητα, ναι. Θα νιώθεις πληρότητα, ναι. Γιατί μόνο εκτός πληρότητας τα σκέφτεσαι αυτά. Μέσα στην πληρότητα τα πάντα να σου λείπουν, τα πάντα να σου λείπουν. Εφόσον έχεις δει την πληρότητα σε κάτι, είσαι πλήρης. Τίποτα άλλο να μην έχεις. Όταν είσαι έξω από το vortex, έξω από την πληρότητα, έξω από τον ενθουσιασμό, λες, μα πώς θα ζήσω εγώ χωρίς σπίτι? Καταλάβατε το, το θέμα τι είναι? Ναι. Όταν είσαι στο τώρα εδώ και είσαι σε ενθουσιασμό και τον έχεις βρει για κάποιο λόγο την πληρότητα, ό,τι και να έχει φύγει για να βρεις αυτή την πληρότητα, δεν θα σε νοιάζει γιατί είσαι σε πληρότητα. Όταν δεν είσαι στην πληρότητα, σκέφτεσαι πω πω και άμα φύγει αυτό, πώς θα νιώθω εγώ πληρότητα? Καταλάβατε όλο το τρίκ? Ναι. Αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση να κάνω εγώ, αν δεν υπάρχει από κάποιον άλλον. Έλα, πες μου, Βασίλη. Ναι. Ναι, είπαμε για τον θυσιασμό, αλλά υπάρχει θυσιασμός, υπάρχουν και τα πάθη. Και τα πάθη δημιουργούν, δεν είναι κάτι παρόμοιο με τον θυσιασμό το πάθος? Το πάθος είναι ενθουσιασμός που δεν έχει αναλυθεί, επομένως πέφτουμε στην πλάνη της επανάληψης χωρίς την αξία της. Η επανάληψη φθείρει, άρα η επανάληψη και φθείρει και μας δίνει μια ευκαιρία. Όταν εμείς δεν βλέπουμε την ευκαιρία από μια άσκηση να καταλάβουμε τον τύπο και συνεχίζουμε και λύνουμε ασκήσεις, χωρίς νόημα, είναι σαν να κάνουμε σενάρια, χωρίς νόημα. Άρα λοιπόν γίνεται μια επανάληψη που μας στείρει με την έννοια ότι κάθε επανάληψη ποτέ δεν είναι ίδια. Κάτι της λείπει. Άρα στην πραγματικότητα η πρώτη επανάληψη με την τελευταία επανάληψη θα έχει ένα εκφυλισμό. Αυτός ο εκφυλισμός είναι που μας κάνει ακόμα πιο πολύ να βουτάμε στη μηχανικότητα. Καταλάβετε πώς πάει το σύστημα. Και όσο πιο πολύ βουτάμε στη μηχανικότητα, τόσο πιο πολύ δύσκολο να αφυπνιστούμε. Γι' αυτό ορισμένες, τα λέγαμε δασκαλίες, λένε προσέξτε την επανάληψη. Το δεις εξ αμαρτίνου καθροσοφού. Παρατηρήστε. Και με την μέθοδο, της αναδρομής, τι κάνουμε? Σταματάμε τις επαναλήψεις γιατί έχουμε πάρει το μάθημα. Όποιος δεν κάνει την αναδρομική μέθοδο, απλά βιώνει ένα σενάριο. Δεν το αναλύει. Και μετά μια άλλο ένα σενάριο. Ξανά το ίδιο. Δεν το αναλύει. Και ξανά το ίδιο. Και εκφυλίζεται. Άρα στην πραγματικότητα δεν φταίει ο ενθουσιασμός. Φταίει ότι ο ενθουσιασμός έχει αλλάξει, αλλά εσύ συνεχίζεις εκεί τη ρότα. Γιατί? Γιατί είχες μάθει ότι ενθουσιάζει και νομίζω ότι θα ενθουσιάζει για πάντα. Ή μετά δένεσαι. Ή μετά, όπως έγραψα στην ανάρτηση, όλα αυτά τα πράγματα που εσύ τα κάνεις πλέον μηχανικά και όχι από ενθουσιασμό. Αν κάποιος ακολουθάει τον ενθουσιασμό, θα πηγαίνει από ενθουσιασμό σε ενθουσιασμό, σε ενθουσιασμό, σε ενθουσιασμό. Επομένως, ακόμα και κάτι να δει ότι δεν του αρέσει, έτσι, μέσω από όλο αυτό το πράγμα της ψυχικής του πορείας, ακολουθάει ένα δικό του τέμπο και δεν πονάει και μπορεί να κάνει το μάθημα χωρίς μεγάλο πόνο. Ένας όμως που δεν ακολουθά τον ενθουσιασμό, κάθε φορά θα πρέπει από κάθε σενάριο να έχει μεγάλο πόνο για να φύγει και να ακολουθήσει τον ενθουσιασμό. Και μετά από ένα μεγάλο πόνο, όταν δεν αναλυθεί καλά, γίνεται τραύμα. Και όταν είναι τραύμα, δεν θέλει να το αναλύσει ο άλλος που είναι φοβικός. Σιγά μην το ξαναφέρει και το αναλύσει το τραύμα. Κοιτάει να μην το ξανακάνει. Και δεν ξέρει ότι απλά αν έχει πάρει το μάθημα, δεν θα το ξανακάνει γιατί δεν το χρησιμεύει. Απάντησα. Ναι, ναι. Γι' αυτό και οι περισσότερες θρησκείες, φιλοσοφίες σου λένε να καθαρίσεις με τα πάθη σου, με τα θέματά σου. Ναι, απλώς το λένε με τρόπο επιτακτικό, με τρόπο φοβικό, που σου γεμίζουν και άλλο φόβο. Τι θα γίνω, θα καώ, θα κάνω να δείξω. Και αυτό πάλι δεν σε φτιάχνει έτσι τόσο πολύ. Αλλά τότε έπρεπε να το δώσουν στον άνθρωπο, πρόσεξε, στον άνθρωπο ζώο. Στον άνθρωπο υποσυνείδητο, στον άνθρωπο αγράμματο, στον άνθρωπο που δεν είχε αναπτύξει τόσο πολύ το νοητικό του επίπεδο τόσο πολύ. Φανταστείτε λοιπόν ότι ο άνθρωπος εκείνη την ώρα, στα παλιά χρόνια, έτσι, ήταν ένας άνθρωπος, έτσι, σε αυτή την άρια φυλή που λέγαμε, ένας άνθρωπος που η ενέργειά του ήταν ακριβώς πάνω στο σώμα του. Η άβρα του δεν ήταν μεγάλη, δεν είχε φτιάξει ούτε καν το συναισθηματικό του, ούτε καν το νοητικό του. Πού να φτιάξει ακόμα το ανώτερο και το πιο ανώτερο διανοητικό και συναισθηματικό, θα λέγαμε. Άρα καταλάβετε ότι εκεί πέρα ζούσε ο άνθρωπος έτσι μια μικρή ενέργεια που δεν μπορούσε να διατηρήσει πάρα πολύ, θα λέγαμε, φως για να καταλάβει αυτά που καταλαβαίνεις τώρα εσύ, Βασίλη. Άρα λοιπόν ήταν οι εκλεκτοί, ορισμένες αρχαίες ψυχές που τα καταλάβανε γιατί είχαν δημιουργήσει στο βιολογικό του σώμα εκείνη την ενέργεια που μπορούσε να δεχτεί το φως, ή ήταν εκείνος ο φυσιολογικός, ο μέσος άνθρωπος που μόνο μέσω συμβόλων μπορούσε να του το δώσεις, έτσι, ή καρφί στο υποσυνείδητο που λέμε.
Καταλάβατε, ή με το φόβο, όπως τα ζώα. Τότε αυτό δούλευε για τον άνθρωπο. Θέλουν δεν θέλουν κάποιοι να το πιστέψουν, τότε αυτό δούλευε για τον άνθρωπο. Γι' αυτό είπα ότι ο φόβος φυλάει τα έρμα. Και κάποιοι λοιπόν καλοθελητές, θέλοντας το καλό της ανθρωπότητας, κάποιοι σωτήρες τα λέγαμε, τι κάνανε, προωθούσαν μέσω της θρησκείας τη δική τους, τα λέγαμε, ξέρεις, τα δικά τους προθέσεις, τις δικές τους προθέσεις, επιθυμίες, θέλγητρα, είτε καμιά φορά με πονηρούς σκοπούς, είτε με αρνητικούς σκοπούς και θετικούς. Σωστά. Μόνο νομίζω ο Χριστός έδωσε τον τρόπο να μπορώ να απαλλαγούμε από κάποια πράγματα. Αλλά βέβαια έπρεπε να ήσουν σε κάποιο επίπεδο για να το καταλάβεις, για να φτάσεις στη χριστική συνείδηση. Στην πραγματικότητα πάρα πολλοί άνθρωποι δώσανε πάρα πολλά πράγματα. Πολλοί μίστες, ναι. Οπότε μίστες, δεν χρειάζεται να ακυρώνουμε κανένα. Ο καθένας δούλεψε με ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Σταμάτη. Ποιος μιλάει? Η Γιάννα. Συγγνώμη, Βασίλη, κάτι θέλεις να ρωτήσεις? Όχι, εγώ εντάξει, τελείωσα. Εγώ πήρα πολλές ιδέες επειδή δεν ρωτάει κάποιος. Προσπάθησα να κρατήσω τη συζήτηση απλά. Μπορείτε να συνεχίσετε την υπόλοιπη. Συγγνώμη, δεν θα πήρω μονοδερμά. Θα το πάω λίγο πιο πίσω. Πώς βρίσκει ένας άνθρωπος τον ενθουσιασμό? Ο ενθουσιασμός πώς γίνεται στην αρχή? Καταρχήν ο ενθουσιασμός δεν είναι αυθορμητισμός. Έτσι, μην το μπερδεύετε. Αυθορμητισμός σημαίνει δρώ-αντιδρώ. Ενθουσιασμός είναι στο μέγιστο των δυνατοτήτων μου. Αυθορμητισμός σημαίνει μπορεί κάποιος να με πειράξει, εγώ να του δώσω καμπουνιά. Αυτό δεν πάει να πει ότι είναι το μέγιστο των δυνατοτήτων μου, το μέγιστο των ενεργειών μου, το μέγιστο των συχνοτήτων μου. Καταλάβατε. Πολλοί άνθρωποι το μπερδεύουν και λένε μα καλά. Α, ακούστε τον ενθουσιασμό μου, θα γίνει τη πουτάνα. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Ο ενθουσιασμός είναι μόνο εκείνο το φωτεινότερο τμήμα που εμείς μπορούμε να καταλάβουμε σαν συνείδηση, σαν επέκταση. Σαν το εγώ είμαι να αρχίσει να μεγαλώνει τόσο πολύ και να παίρνει τη μέγιστη δύναμη που μπορεί να πάρει. Γι' αυτό και δρούμε τόσο πολύ χωρίς να έχουμε αμφιβολία. Κάθε φορά που μπαίνει λοιπόν μέσα μια αμφιβολία, μια αρνητική σκέψη, ένα αρνητικό συνέστημα, ένας κόμπος, μια μη δράση ή μια μελλοντική έννοια, δεν είναι ενθουσιασμός. Κάθε φορά που αισθανόμαστε στο εδώ και τώρα καλά, αυτό που κάνουμε μπορούμε ναι να το πούμε ότι είναι ένα κομμάτι του ενθουσιασμού που σιγά σιγά κατ' επιλογή θα διαλέγουμε τι μας αρέσει περισσότερο που μπορούμε στο τώρα να κάνουμε, έτσι, χωρίς προσδοκίες. Γιατί λέω χωρίς προσδοκίες? Γιατί η προσδοκία σημαίνει ότι δεν είναι στο τώρα. Ότι το κάνω για να είμαι ευτυχισμένος. Το κάνω για να νιώσω πληρότητα. Το κάνω για να. Όχι, δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Το κάνω γιατί είμαι. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Όλα αυτά τα πράγματα στα λέμε σαν μερικά τρίκ στην πραγματικότητα του διανοητικού. Τίποτα από αυτά δεν είναι η μόνη αλήθεια. Είναι πτυχές που σας δίνουμε για να καταλάβετε το τι στην πραγματικότητα μας κάνει, είτε τελετή, είτε προσευχή, είτε παράκληση, είτε ορισμένες τυπικά, είτε οτιδήποτε για να έρθουμε στη δόνηση μας, την μέγιστη. Και επειδή δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε το νου μας, γιατί δεν τον έχουμε εξασκήσει έτσι και γίνει δυνάστης μας στην πραγματικότητα, ένα κομμάτι που μόνος του λειτουργεί, τι κάνουμε, δημιουργούμε όλες αυτές τις δασκαλίες για να υπάρχουν όλες αυτές οι πρακτικές που στην πραγματικότητα τι μας κάνουν και έχουμε συνείδηση στη δόνησή μας κατ' επιλογή. Okay. Άρα ο άνθρωπος που δεν μπορεί να συγκεντρωθεί και δεν το έχει μέσα του, τι κάνει? Διαλογισμούς, τυπικά, κεριά, ενεργειακά, παρανεργειακά, πέτρες στον ατάλο για να συγκεντρώσει το νου του, δηλώσεις. Μόλις συγκεντρωθεί ο νους, τότε είναι στη δόνηση και λέει «Ω, κοίταξε, γιατί βλέπει το αποτέλεσμα». Και λέει «Ω, θεραπεία, ω, φωτίστηκα, ω, ησύχασα, ω, ήρθα στο κέντρο μου, ω, 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 ω». Αλλά χρειάζεται όλα αυτά τα πράγματα που παλιά χρειαζόταν και τώρα λέμε δεν χρειάζεται να τα κάνετε. Αρκεί να είσαι σε αυτό το επίπεδο, έτσι. Γιατί κάθε πληροφορία που δίνουμε, κάθε πληροφορία που υπάρχει στον κόσμο, αντιπροσωπεύει και ένα επίπεδο συνείδησης. Το εγώ μας, όταν δεν είναι δουλεμένο, τι θα πιάσει? Θα πιάσει μια μεγάλη πληροφορία που του αρέσει και λέει «Θεός είμαι». «Έλα ρε, Θεός είμαι, κάτσε να κάνω ό,τι να είναι». Okay. Η προσωπικότητα θα πονέσει όμως. «Έλα ρε, τέτοιος είμαι, κάτσε να κάνω εγώ ό,τι να είμαι». Και αρχίζει και δουλεύει στην πλάνη του. Η προσωπικότητα θα πονέσει όμως. Και όταν είσαι στην προσωπικότητα, θα πονέσεις. Εγώ δεν είπα «Ναι, είσαι Θεός, ναι». Αλλά ξέρεις, το έχεις γιώσει, το δουλεύεις, το λειτουργείς. Γιατί αν είσαι Θεός, πράξε σαν Θεός. Έτσι δεν είσαι? Αν είσαι φωτισμένος, πράξε φωτισμένος.
Δεν μπορείς λοιπόν να λες σε κάτι και να πράττεις διαφορετικά. Επομένως, η συνείδηση πρέπει να πηγαίνει με την πράξη. Κάτι άλλο που λέει και η διαφήμιση. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Όταν είμαστε στον ενθουσιασμό, μπορούμε συγχρόνως να έχουμε και φόβους. Όχι. Ή όχι. Όχι, δεν μπορούμε. Όχι. Γιατί ακριβώς η έννοια του ενθουσιασμού είναι να είμαστε στη μέγιστη δόνησή μας για να κάνουμε κάτι πράξη. Όταν κάνουμε πράξη, όταν φοβόμαστε, όταν είμαστε σε αρνητική δόνηση, δεν είμαστε όλος ο εαυτός μας. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι μας ενθουσιάζει. Άρα καταλάβατε ότι αυτό που διαλέγουμε στο τώρα είναι κάτι που κάνουμε χωρίς να έχουμε ενδιασμούς, χωρίς να έχουμε αμφιβολίες. Ακόμα και οι άνθρωποι που λένε σταμάτη, κάνουν την κορδέμη τον εαυτό τους. Κάνω δίαιτα, αλλά με ενθουσιάζει να φάω την μπάστα. Και τους λένε παιδιά, δεν είναι δυνατόν αυτό πράγμα που λέτε. Αφού αν ήθελες να φας την μπάστα, θα την έπαιρνες και την έτρωγες. Δεν σκεφτώσουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θα σου σε αμφιβολία. Εκείνη τώρα την έπαιρνες, την έτρωγες, πάπα και μια χαρά είναι και τέρμα. Όταν λες να τη φάω, να μην τη φάω, ρε γαμώτο, με ενθουσιάζει να φάω την μπάστα, ψέματα τώρα, κοίτα το εγώ πώς χειρίζεται, με ενθουσιάζει, αυτό δεν σε ενθουσιάζει. Γιατί αν δεν το έχεις κάνει, ενθουσιασμός συμβαίνει μόνο στο τώρα. Όσο σκέφτεσαι, είσαι εκτός ενθουσιασμού στην πραγματικότητα. Ακόμα και αν λες ότι με ενθουσιάζει να το κάνω, είσαι εκτός ενθουσιασμού. Γιατί ο ενθουσιασμός δεν έχει γειωθεί στο τώρα. Έτσι, επομένως πρέπει να έχουμε σε μια ειλικρίνεια με τον εαυτό μας. Έτσι δεν είναι. Κάτι λοιπόν που το κάνουμε ντεμί, είτε κάνουμε έρωτα, είτε κάνουμε σεξ. Και τώρα μια που πάμε για σεξ, ξανάρθω πάλι σε αυτό εδώ πέρα το επίπεδο. Να σας πω τελικά και με το σεξουαλικό. Είναι φυσικό όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα της ελευθερίας να μας έχει κάνει να χάσουμε ορισμένους τύπους ενεργειών. Κάθε φορά ορισμένες ενέργειες, ορισμένες ροές που έρχεται μέσα μας, μας σωθούν, έτσι, να βγάλουμε μέσω του ενθουσιασμού μας, ακόμα και αυτό που λέμε την ένωση με το σύντροφό μας. Ακόμα και αυτό που λέμε σεξ. Έχετε παρατηρήσει όμως ότι οι άνθρωποι το κάνουν μηχανικά. Δεν το κάνουν κατά τον ενθουσιασμό. Το κάνουν γιατί απλά είναι πάρα πολύ υπερφορτωμένο το πρόγραμμα και σου λέει Τετάρτη μπορώ. Να το κάνουμε Τετάρτη. Α, Τετάρτη γίνεται. Πέμπτη, 8.30 ώρα. Α, οκ. Okay, θα κορέσω τις ενέργειες, θα έρθουν 5.30-8.30 ώρα να το κάνω. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Πρέπει να ακολουθάμε ακόμα και εκεί τον ενθουσιασμό. Πρέπει να κάνουμε τα πράγματα με μεράκι. Γι' αυτό λοιπόν οι άνθρωποι δεν ευχαριστούνται, δεν είναι ευχαριστημένοι πλέον. Γιατί τα κάνουν μηχανικά. Ακόμα και το σεξ. Ακόμα και οτιδήποτε θέλετε. Ακόμα και το φαγητό. Δεν το τρώνε με ενθουσιασμό, τρώνε με άγχος. Τι θα φάω, τι θα κάνω, τι θα δείξω. Πρέπει να κάτσουμε σε ένα τύπο να δούμε ότι πλέον πρέπει συνειδητά να διαλέγουμε αυτό που μας αρέσει και να μην είμαστε έρμεα του προγράμματος. Ειδικά σε τέτοιες ενέργειες όπως είναι το σεξ. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος που είναι ισορροπημένος, ένας άνθρωπος που αποκτά την ελευθερία, ένας άνθρωπος που αποκτά, θα λέγαμε, την δημιουργία του χρόνου, αντί να είναι πιεσμένος κατά από πρόγραμμα, τι κάνει, μπορεί και χειρίζεται τον χρόνο προς όφελός του, άρα και τις ενέργειες και αφήνει να γίνεται φυσικός. Ο άνθρωπος ο υπερσύγχρονος, έτσι, που δεν έχει, θα λέγαμε, την ευκαιρία αυτή, τι κάνει, αντί να αφήνει τη ροή να του δείχνουν τις ενέργειες και να ενώνεται σεξουαλικά ή να γλεντάει, να κάνει να δείχνει βάση τη ροή μέσα του, τι κάνει, τον προγραμματίζουν τώρα θα αγαπήσεις, τώρα θα κάνεις σεξ, τώρα θα διασκεδάσεις, τώρα θα κοιμηθείς, τώρα. Και όμως αυτός ο άνθρωπος νομίζω ότι είναι ελεύθερος, επειδή μια Κυριακή κάθεται, επειδή 15 μέρες παίρνει άδεια. Καταλάβατε τώρα τι λίθαργο είναι ο κόσμος. Και όλοι τι θυμούνται, ό,τι θέλει το εγώ τους για να μην βγουν από την πραγματικότητα. Ναι, ότι είναι ελεύθεροι. Μα πού δεν είστε ελεύθεροι. Ποιος είναι ελεύθερος. Κάτσε μια μέρα σπίτι σου χωρίς να σηκώσεις το τηλέφωνο, να μην κάνεις τίποτα. Πες τα παλιά μου τα παπούτσια. Κάνω μια μέρα μόνο. Μια μέρα κάνω μόνο. Μπορείς. Όχι, θα πάρεις την άδεια, θα γεμίζεις με φόβους, θα κάνεις το πράγμα. Γιατί. Ποια είναι αυτή η ελευθερία που να μην μπορείς μια μέρα εσύ να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Χωρίς παιδιά, μαμά, μπαμπά, γιαγιά, ιστορίες, μια μέρα μπορείς. Άρα τι να πω, ωραία ζωή κάνεις. Έτσι δεν είναι. Δεν τα λέω για να χωρίσετε, να σκοτωθείτε και να κάνετε και να δείξετε. Λέω για να φτιάξετε καλύτερα την πραγματικότητά σας. Εγώ πάντως το έκανα και έγινε καλύτερη πραγματικότητά μου. Συγχαρητήρια εσύ.